Με ειδικό μηχάνημα νωρίς το πρωί, παρουσία δικαστικού επιμελητή και δικηγόρου, γίνεται επιχείρηση εισβολή στο κονάκι της μόνης εσφυγμένου στις Καριές για να βγάλουν έξω τους μοναχούς της παλιάς αδελφότητας που έχουν οχυρωθεί σε αυτό. Ενώ οι ζηλωτές διαμηνύουν πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν το κτίσμα. Επικοινώνεσαι μαζί τους, ποια είναι η κατάσταση? Κάθε λίγο και λιγάκι επικοινωνούμε μαζί τους. Τι σας λένε, τι γίνεται μέσα? Είναι σωσμένοι με χωροφύλακες. Αλλά και αυτοί είναι αποφασισμένοι για να χύσουν το αίμα τους. Και να έχουν το νου τους, γιατί θα χυθεί πολύ αίμα, θα ξεκινήσει εμφύλιος πόλεμος από εδώ. Νωρίτερα, δικαστικός επιμελητής ζήτησε την απομάκρυνσή τους, αφού η νέα αδελφότητα κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει σε βάρος τους. Το δικαστήριο ενέκρινε την απομάκρυνσή τους για να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που διεκδίκησε και πήρε η νέα αδελφότητα. Να θυμίσουμε πως οι παλιοεσφυγμενίτες αντιτίθενται στο άνοιγμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Καθολική Εκκλησία, γι' αυτό και δεν το μνημονεύουν από το 1972. Οι μοναχοί της νέας αδελφότητας έλαβαν τους τίτλους και τα κλειδιά της Μονής Εσφυγμένου το 2002, χωρίς όμως να μπορούν μέχρι σήμερα να εγκατασταθούν στη Μονή, αφού εκεί διαβιούν οι μοναχοί της παλιάς αδελφότητας.